Γιάννη, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά. Υγεία. Είσαι 8 συνεχόμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, συνέχισες Δεγέα. Μια νέα χρονιά. Η εμπειρία σου, τι θα πεις στους φιλάθλους της Δεγέας? Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά για της Παναγίας που πέρασε. Και να έχουμε υγεία φέτος, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα πολύ καλά, χωρίς τραυματισμούς, σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους προπονητές εδώ στον νομό μας. Και την ομάδα σας τη βλέπεις φέτος? Η ομάδα μας δεν άλλαξε. Σε γενικές γραμμές είναι η ίδια. Θα γίνουν κάποιες προσθήκες νεαρών. Και θα έχουμε ένα στόχο να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και όσο πιο ψηλά πάμε στην κατηγορία. Φέτος πάτε και στο δικό σας γήπεδο. Οι εργασίες γίνονται. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν, σε ένα μήνα περίπου. Πώς θα αισθάνεσαι για εσένα? Γιώργο, εμείς το περιμένουμε πολλά χρόνια αυτό το γήπεδο. Είναι όνειρο ζωής. Μακάρι να γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου που έχουν πει εκεί πέρα οι άνθρωποι, για να μπούμε στο γήπεδό μας και να είμαστε πιο άνετα και πιο καλά. Θα γίνει πιο καλή δουλειά. Βέβαια. Σε ρωτάω γιατί βλέπουμε εδώ μέσα στο τέρμα της στην εστία που καθίσαμε προηγουμένως, η κατάσταση είναι αθλία, θα το πω έτσι. Γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα. Είναι κάτι επικίνδυνο για εσάς? Είναι, εντάξει, εδώ στην εστία είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα και πιστεύω να αλλάξουν κάποιο κομμάτι εδώ πέρα, γιατί από πέρσι έχει χαλάσει αυτό και μπορεί να γυρίσει πόδι ή να το σπάσει δηλαδή εδώ πέρα, αν δεν προσέξει. Πολλές φορές δηλαδή το στρώνουμε με το χέρι από κάτω εκεί το καουτσούκ για να μην έχει αυτές τις βούβες. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Πανθερατικός δεν ανέβηκε φέτος κατηγορία. Δεν πήγε στην εθνική, παρέμεινε τοπικό. 13 ομάδες. Η εμπειρία σου, πολιτική εμπειρία σου πάνω στο ποδόσφαιρο Καρδίας, βλέπει κάποια ομάδα να ξεχωρίζει και να διεκδικήσει την πρωτιά? Κοίταξε, Γιώργο, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αν και από ό,τι βλέπω φέτος οι ομάδες έχουν κινηθεί πολύ καλά. Δηλαδή θα είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, πιστεύω εγώ. Έχουν δυναμώσει οι ομάδες όλες. Τώρα για τον πρωταθλητή είναι πολύ νωρίς, όπως σου είπα. Με τις ενισχύσεις που έχουν κάνει οι ομάδες, αυτές που έχουν μάθει. Εντάξει, είναι 2-3 ομάδες τώρα από πέρσι που ήταν πολύ καλές. Και εντάξει, η Μελιγκού, το Λεωνίδιο που πάλι έχει κρατήσει το ίδιο γκορμό και πήρε και κάποιους έμπειρους. Η Δόξα Μεγαλόπολης, ακούω, είναι πολύ ενισχυμένη κι αυτή. Εντάξει, το Άστρος πάντα είναι ένα Άστρος. Και η ΑΕΚ, από ότι η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, πάλι δεν την ξέχασα. Έχει πάρει πολύ έμπειρους παίχτες και καλούς και έχει και νέους συνδυάζει. Και μετά και εμείς είχαμε πολύ καλή ομάδα και θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ, Γιώργο.